Ευθύς αμέσως θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τον παιδίατρο, τον κύριο Ζαχαρία Στιακάκη. Κύριε Στιακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε με την εξής ερώτηση. Πώς βλέπετε την εξέλιξη με τους πρώτους εμβολιασμούς σε επίπεδο Μεγάλης Βρετανίας? Ήταν ένα θετικό νέο. Θετικό νέο, μεγάλη κουβέντα βέβαια όσον αφορά τον εμβολιασμό του κορονοϊού. Και ο λόγος είναι ότι είναι ένα εμβόλιο το οποίο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα φαίνεται ότι κυκλοφόρησε. Αναμένουμε και εμείς τα δικά μας εδώ τα εμβόλια τα ελληνικά, πότε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, αν θα πάρει από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας την έγκριση για να κυκλοφορήσει και εδώ. Έχετε δίκιο. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση με πολλές προεκτάσεις, τουλάχιστον στο θέμα της ψυχολογίας. Το πρόσημο είναι θετικό. Η ψυχολογία σίγουρα είναι θετική και όλοι περιμένουν το εμβόλιο για να ηρεμήσει κάπως όλη αυτή η κατάσταση και επιτέλους να βγούμε έξω από τα σπίτια μας, να ξεκινήσουν τα παιδιά μας στα σχολεία και να μην είναι κολλημένα τόσες ώρες στους υπολογιστές. Το οποίο φωνάζουμε τόσο καιρό εμείς για τους υπολογιστές να μην κάθουν στον υπολογιστή, αλλά τώρα είναι 4 με 5 ώρες κάθε παιδάκι στον υπολογιστή μπροστά. Πολύ μεγάλη κουβέντα όσον αφορά το εμβόλιο. Θεωρώ ότι είναι θετική εξέλιξη το να βγει το εμβόλιο και να ξεκινήσει ο κόσμος να εμβολιάζεται, αλλά να είναι ένα εμβόλιο το οποίο είναι καθαρό και είναι εγκριμένο σωστά, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Αναφορικά με τα σενάρια για παράταση του lockdown και των περιοριστικών μέτρων. Όσο κυκλοφορούν κρούσματα, και δυστυχώς κυκλοφορούν πάρα πολλά και στο Ηράκλειο είναι πολύ περισσότερα από ό,τι αναφέρονται κάθε μέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί πολλά δεν δηλώνονται, θελημένα ή μη θελημένα, ή δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι, έχουν τα συμπτώματα, αλλά έχουν τον ιό, αλλά δεν έχουν τα συμπτώματα, το πω πιο σωστά. Περιμένουμε όλοι αγωνιωδώς να δούμε τι θα γίνει με την εξέλιξη του εμβολίου. Αυτό είναι η σωτηρία, είναι το εμβόλιο. Το θέμα είναι το εμβόλιο, όπως προείπαμε, να είναι και καθαρό. Να είναι σωστά δοκιμασμένο. Μάλιστα. Όπως είναι όλα τα εμβόλια που γίνονται μέχρι σήμερα. Βλέπετε πιθανότατα στο μέλλον, εάν δεν ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών, των επιδημιολόγων και μέχρι να έρθει αυτό το εμβόλιο στη χώρα μας και ένα τρίτο lockdown? Πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Εγώ βλέπω λίγο άνοιγμα, αν τυχόν δεν έχει έρθει το εμβόλιο μέχρι τότε, βλέπω ένα άνοιγμα μέσα στις γιορτές, ίσα ίσα να ανασάνει η αγορά και μετά ξανά κλείσουμε. Τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε Στιακάκη, αναφορικά με το εμβόλιο της γρίπης σε μικρά παιδιά. Ωραία. Είναι η εποχή της γρίπης. Το εμβόλιο, γι' αυτό λέγεται και εποχιακό και λέγεται και η γρίπη εποχιακή. Ευτυχώς δεν έχουμε ακόμα κάποια κρούσματα, ας το πούμε έτσι, κάποια περιστατικά που έχουν γρίπη, δηλαδή δεν έχει κατέβει ακόμα το κύμα. Και αυτό ευτυχώς κάνει, γιατί λέω ευτυχώς, γιατί κάνει τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολη αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε τουλάχιστον τη γρίπη στη διαβοροδιάγνωση κάποιων ασθενειών. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή στο ποιος θα κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή, το εμβόλιο της γρίπης θα πρέπει να το κάνουν οι ευπαθείς ομάδες. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται παιδιά τα οποία είναι 25, 30, 35 χρονών, χωρίς να έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα και θέλουν να εμβολιαστούν από τη γρίπη. Και επειδή τα εμβόλια δεν φτάνουν για όλη την Ελλάδα της γρίπης, δεν βγαίνουν για όλη την Ελλάδα, βγαίνουν για ευπαθείς ομάδες. Έχουν πάει άτομα τα οποία δεν χρειάζονται να πάρουν το εμβόλιο για να το κάνουν. Εμβολιάζονται αυτοί και αυτοί που πρέπει να το κάνουν, οι ευπαθείς ομάδες δεν θα εμβολιαστούν στο τέλος. Και όσον αφορά τα παιδιά, το κάνουν σίγουρα οι ευπαθείς ομάδες, όσα παιδιά ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Το κάνουν σίγουρα παιδιά που έχουν μικρότερα από 6 μηνών αδερφάκια μέσα στο σπίτι. Το κάνουν οι εγκυμονούς και το κάνουν οι γονείς παιδιών τα οποία έχουν είτε ευπαθή ομάδα παιδάκι στο σπίτι, είτε μωράκι κάτω από 6 μηνών. Κύριε Στιακάκη, πώς ένας γονέας μπορεί να ξεχωρίσει τα συμπτώματα της γρίπης με συμπτώματα κορονοϊού? Δεν μπορεί. Ούτε εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε. Γι' αυτό σας λέω, σας προείπα ότι εμείς λέμε ευτυχώς, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η γρίπη, για να έχουμε κι άλλο ένα. Μια άλλη μια διαφοροδιάγνωση μέσα σε αυτά που σκεφτόμαστε, ότι μπορεί να έχει ένα παιδάκι που κάνει πυρετό. Μόνο με τεστ 100%.
Μάλιστα, μόνο με τεστ 100%. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι πυρετό κάνει, πόνο στα κόκαλα κάνει, δύσπνοια κάνει, πνευμονίες κάνει, πυρετούς κάνει, αγευσία, οσμία. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι όλα αυτά τα συμπτώματα που κάνει τα κάνουν πάρα πολλές ασθένειες. Δηλαδή, μόλις παρατηρηθεί ένα σύμπτωμα πυρετός, βήχας, να σηκώσει το τηλέφωνο γονέας και να πάρει τον παιδίατρο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό αναγκαστικά το κάνουν. Δυστυχώς το κάνουν, δυστυχώς για εμάς, γιατί δεν υπάρχει πλέον προσωπική ζωή. Αλλά πάντα περιμένουμε, εξαρτάται την ηλικία του παιδιού. Αν είναι το παιδί κάτω από 6 μηνών, πρέπει να πάρει αμέσως τηλέφωνο τον παιδίατρο. Αν είναι πάνω από 6 μηνών και όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο και πιο χαλαρός πρέπει να είναι ο γονιός και εμείς. Θα πρέπει να περιμένει ένα 24ωρο να δει τι συμπτώματα θα είναι, γιατί ένα παιδάκι μικρό μπορεί να κάνει και πυρετό λόγω των δοντιών. Ναι. Μπορεί να κάνει και κάποια πραγματάκια τα οποία είναι πολύ μηδαμινά με βάση άλλα πράγματα. Οπότε το καλύτερο είναι να περιμένουν ένα 24ωρο, να δουν πώς υπάρχει, ποια είναι η διακύμανση του πυρετού, ανά πόση ώρα κάνει, πόσο πυρετό κάνει, έτσι ώστε να πάρει τον παιδίατρο την άλλη μέρα που θα έχει περάσει 24ωρο, να του πει: είμαστε στο δεύτερο 24ωρο, κάνω πυρετό από το κάθε 4 ώρες έως 38 και 8. Τι να κάνω, γιατρέ. Κύριε Στιακάκη, η προτροπή. Ο πανικός είναι κακός πάντα. Ο πανικός, βέβαια. Ο πανικός είναι κακός πάντα. Και δεν βοηθά. Η προτροπή σας, η συμβουλή σας, και να κλείσουμε με αυτό, στους τηλεθεατές, παύλα γονείς, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, που διανύουμε, ποια θα πολύ ήταν. Πολύ δύσκολη, όντως. Η συμβουλή μου είναι να προσέχουν. Να προσέχουν οι ίδιοι οι γονείς, γιατί από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα η πανδημία, τα παιδιά που έχουν κολλήσει είναι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός. Αυτό μπορεί να οφείλεται βέβαια και ότι τα παιδιά δεν βγάζουν εύκολα το σύμπτωμα του κορονοϊού. Είναι ένας οργανισμός αγνός, τον οποίο το ζυζάνιο αυτό προς το παρόν φαίνεται ότι δεν πιάνει πολύ εύκολα τα παιδιά. Θέλει μεγάλη προσοχή από εμάς τους ίδιους τους γονείς και από εμάς τους ίδιους γενικότερα τους ανθρώπους στις επαφές. Η άμεση επαφή δυστυχώς θα πρέπει να την αποφύγουμε. Να φοράμε τη μάσκα μας, να πλένουμε καλά τα χέρια μας και όχι άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να δούμε τι θα μας εξετελέψει που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη το ζυζάνιο. Κύριε Στιακάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια με υγεία. Να είστε καλά.